Δεν είναι όμως το μόνο επεισόδιο που γίνεται στη Βουλή. Υπάρχει μια πλήρης υποβάθμιση όλης της... Να ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίνουν κάποιοι από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα και μιλούν για Quisling, να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για προδότες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Υπάρχει και από άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Λέω, συγχωρείτε, όχι, για το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ακούσατε εμένα ποτέ, επειδή εδώ είμαι και με ρωτάτε. Σα ρωτάει κάτι και λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαφαζάνη, με ρωτάνε κάτι να απαντήσω. Ναι, αλλά τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάνε κάτι να απαντήσω. Αυτά τα γεγονότα λέει που έχουν συμβεί και άλλα στη Βουλή. Και λέω, όταν βγαίνουν πράγματι και λένε συνάδελφοι μέσα στη Βουλή, που ξέρω ότι δεν τα εννοούν έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Ίσως πάνω στην ένταση έβγαινε και μια κουβέντα. Στην ίδια λογική αυτή συνεχίζεται. Προδότες, στην ίδια λογική κρέμασμα, βαράτε τους όπου τους βρείτε και τα λοιπά. Μισό λεπτό. Όλα αυτά τα μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα κόμματα. Πώς τα καταφέρνετε πάλι να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Δεν είπα. Ένα λεπτό, κύριε Οικονομέα. Με ρωτήσατε για τον κύριο Στήλιο. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα με ρωτήσατε και σας είπα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχτηκε. Η Κανέλ το δέχτηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Είπα. Ζήτησε συγγνώμη. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτή η συγγνώμη δεν αρκεί και τον έβγαλε από τη θέση. Με το συγγνώμη κανονικά θα πρέπει να τελειώνει η συζήτηση. Όμως δεν τελειώνει. Γιατί? Γιατί πάρα πολλοί λένε ότι εκφράζει με ολόκληρη νοοτροπία αυτή η ιστορία και αυτή η αντίδραση. Επειδή εμένα έχετε εδώ, θεωρώ ότι όχι μόνο εγώ προσωπικά αλλά και το κόμμα μου. Δεν υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία που να μας εκφράζει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και εγώ ως εκπρόσωπος, την περίοδο που το κόμμα μας ήταν στην αντιπολίτευση, είχαμε βγει και είχαμε στυλιτεύσει επεισόδια και περιστατικά ανάλογα αυτού του είδους και τα είχαμε καταδικάσει, και ακόμα και αν προέρχονταν από στελέχη άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Από βουλευτές, δηλαδή τα θύματα ήταν βουλευτές άλλων κομμάτων. Και είχαμε βγει και το είχαμε ξεκαθαρίσει αυτό. Η βία από όποιον προέρχεται. Και η βία δεν είναι μόνο σωματική. Ενίοτε μπορεί να είναι και λεκτική και φραστική. Αλλά από εκεί και πέρα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, κλιμακώνεται βήμα-βήμα. Ναι. Επειδή με ρωτήσατε και για άλλα περιστατικά, εγώ απλώς αναφέρθηκα. Τελείωσε το ένα θέμα. Το κλείνουμε. Για τα άλλα περιστατικά, σας λέω ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά και από άλλους συναδέλφους, και είπα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα που βγαίνουν και κάνουν ακραίες δηλώσεις. Κακά τα ψέματα. Σας ανέφερα παράδειγμα. Θέλετε να πάρουμε ένα βίντεο και να τα δούμε. Και λέω. Παρόλα αυτά, και ξέρω ότι οι συνάδελφοι που τα λένε μπορεί και να μην το εννοούν. Παρόλα αυτά. Ναι. Η δήλωση ότι άμα φανεί ότι ο Λαφαζάνης έρθει στην εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία, πάω να πάρω τα λεφτά μου από τις τράπεζες διότι τα καταστραφώ, δεν είναι ακραία δήλωση άλλου επίπεδου. Και για τη συγκεκριμένη δήλωση που γίνει στην εκπομπή σας, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Βαρεμένο. Ναι. Σας λέω ότι και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις ότι δεν ήταν μια δήλωση η οποία ήταν. Έχει κάνει διορθωτικές δηλώσεις πάνω στο θέμα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Μετά θα πάρετε θέση φυσικά κι εσείς. Θα σας διακόψουμε και θα μας δείτε ότι σας διακόπτουμε. Είναι εύκολο, μια κουβέντα λέω μόνο. Είναι εύκολο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κυβερνητικό μπλοκ, να κάνουμε αντιπερισπασμό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάνει το ίδιο ή εντείνει ή έχει μια ανάλογη συμπεριφορά. Και έτσι αποφεύγουμε το πρόβλημα. Τελικά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Για ό,τι έχει γίνει στο πρόβλημα. Καταλάβατε εσείς τέτοιο πράγμα από αυτό που είπα. Όταν θα μιλάω. Πάντως, μέσα στη Βουλή και εσείς και συνάδελφοί σας έχετε πει για προδότες, έχετε πει για ενδοτικούς, έχετε πει για πολλά. Λοιπόν. Τσολάκου. Για να τους κρεμάσουμε. Ωραία, μπράβο. Είναι οι αυτοχαρακτηρισμοί που κάνουν οι κύριοι. Αυτοχαρακτηρισμοί. Αυτοχαρακτηρισμοί κάνετε τώρα. Γιατί ουδέποτε έχει πει Τσολάκου, εγώ δεν θυμάμαι. Τσολάκου δεν έχει πει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν σας αρέσουν αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν λεχθεί, ευχαρίστω να τα επικαλείστε. Θέλετε να βρούμε συγγνώμη τώρα. Να βρούμε το βίντεο, να τα ακούσουμε τώρα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ελάτε τώρα, προς Θεού. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Τις προηγούμενες δεκαετίες κυβερνούσαν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Λένε όμως, κοιτάξτε, βεβαίως φέρνουμε κι εμείς κάποια ευθύνη, αλλά την κύρια ευθύνη τη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για όλα αυτά τα κακά που κάναμε, μας πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ να τα κάνουμε. Τώρα βεβαίως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχετε ακούσει, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, λένε πολλοί συναδελφοί σας όταν τους ρωτάς, μα εσείς κυβερνήσατε και εσείς και το Πασόκ, σου λέει φταίει η αριστερά, φταίνουν οι συνδικαλιστές που δεν μας αφήνανε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουν ευθύνες. Όλοι έχουν ευθύνες κατά τη γνώμη του. Αφού με ρωτάτε και οι δημοσιογράφοι. Και τώρα που έχει γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για την κακή κατάσταση του ελληνικού λαού. Ωραία, ωραία. Θα δούμε μετά, μετά θα τα αναλύσουμε. Κάντε τα συμπεράσματά σας. Πάμε.
Yeah.